Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ενημερώσουμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος γύρω από όλες τις εξελίξεις που συνδέονται με την διαχείριση της χερσονήσου του Αγκάμα και ιδιαίτερα βέβαια για τα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του δικού μας Υπουργείου. Σε σχέση με την περιοχή του δικτύου Natura 2000, έχουμε ενημερώσει ότι έχουν επανέλθει τα όρια της περιοχής και έχουν δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης πρόσφατα, ενώ υλοποιούνται οι δράσεις διατήρησης της φύσης και διαχείρισης της περιοχής Natura 2000 μέσα από κονδύλια τα οποία ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, ενημερώσαμε για τις εργασίες υλοποίησης του σχεδίου εφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αγκάμα. Εκεί είχαμε ανακοινώσει πέρσι από το Προεδρικό Μέγαρο το σχέδιο με μια σειρά από δραστηριότητες, γύρω στις 20 δραστηριότητες, οι οποίες θα υλοποιούνταν μέσα σε ένα διάστημα που καταλήγει στο τέλος του 2022, ώστε να παραδώσουμε ένα λειτουργικό εθνικό δασικό πάρκο. Με βάση την ενημέρωση που δώσαμε, οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του σχεδίου υλοποιούνται κανονικά, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και υπηρετούν το τρίπτυχο διατήρηση της βιοποικιλότητας, εξυπηρέτηση του επισκέπτη, παροχή οφέλους προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ενημερώσαμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η άλλη προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών για την ολοκλήρωση του τοπικού σχεδίου. Είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις τοπικές κοινότητες και τους ιδιοκτήτες γης, διότι μέσα από αυτό το τοπικό σχέδιο θα καθοριστούν οι όποιες δυνατότητες ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Αγκάμα. Ενημερώσαμε επίσης την Επιτροπή και για το ενιαίο σχέδιο ανάπτυξης των κοινοτήτων του Αγκάμα, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στις κοινότητες του Αγκάμα. Αν επισκεφθεί κανείς τις κοινότητες αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώσει ότι αρκετές από αυτές είναι εργοτάξια, γίνονται σημαντικότατα έργα υποδομής, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνάει τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι αυτές οι υποδομές, παράλληλα με την οριστικοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης μέσα από το τοπικό σχέδιο, θα δώσουν την όθηση που χρειάζεται στις κοινότητες, διότι όλοι συμφωνούμε ότι οι όποιοι σχεδιασμοί, για να είναι αποτελεσματικοί, πρέπει να συγκεντρώνουν και την συνένεση και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Τέλος, ενημερώσαμε την Επιτροπή και για τις δραστηριότητες του Υπουργείου μας σε σχέση με την μεταπυρική διαχείριση της πυρκαγιάς, της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς στον Αγκάμα, όπου θα αναμένεται εντός των επόμενων 15 ημερών ολοκληρωμένο σχέδιο. Πρωταρχικό μας μέλημα, βέβαια, είναι να αφήσουμε την φύση να εξελίξει, να ξεδιπλώσει τους δικούς της μηχανισμούς αναγέννησης που θεωρούνται και οι πιο αποτελεσματικοί υπό τις περιστάσεις. Επίσης, αναφέραμε και τι προγραμματίζουμε να κάνουμε για περαιτέρω προστασία της περιοχής και συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, όπως είναι οι κάμερες, όπως είναι οι δορυφόροι, όπως είναι επίσης και η αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς ομάδων, ιδιαίτερα από τις τοπικές κοινωνίες, από τις τοπικές κοινότητες, που προσφέρθηκαν να στηρίξουν το έργο μας, ενώ θα ενισχυθεί σίγουρα και η δραστηριοποίηση του Τμήματος Δασών στην περιοχή αυτή.